Χαίρετε, Αλάνια. Σε λίγο θα πάω να βαρέσω ένα σετ έλξης. Να δω maximum πόσο μπορώ σε ένα σετ. Και μετά θα εξηγήσω τον λόγο, τους λόγους βασικά, που μπορώ να κάνω τόσες πολλές έλξεις σε 79 κιλά. Στο προηγούμενο βίντεο περί έλξεων είχα βγάλει 21. Άρα τώρα θα πάρω για 22 ή για 23. Το πιο πιθανό είναι 22. Λάθος κομμάτι. Εντάξει, μία παραπάνω από την προηγούμενη φορά. Και τώρα πάμε σπίτι να μιλήσουμε λίγο. Όμορφο. Λοιπόν, τώρα, γιατί μπορώ να κάνω 22 έλξεις στα 79 κιλά. 79 δεν είναι. 79 νομίζω είναι. Γιατί παίρνω στεροειδή. Πλάκα κάνω, αν έπαιρνα στεροειδή δεν θα ήμουνα έτσι. Καταρχήν, ξέρω, 79 κιλά δεν είναι πολλά. Είμαι ένα 69 ύψος, δηλαδή σχετικά κοντός. Οπότε 79 κιλά είναι κάπως πολλά, αν σκεφτείς ότι έχω 8-pack. Όπως και 22 έλξεις, εντάξει δεν είναι υπερβολικά πολλές. Εκτός αν είσαι από τους τύπους που νομίζουν ότι επειδή γυμνάζονται, είναι καλή σε αυτό που κάνουνε, οι καλύτεροι. Δηλαδή, ας πούμε, γυμνάζεις άλλους 2 χρόνια, φτάνει σε σημείο να σηκώνει 100 κιλά πάγκο μια επανάληψη και πιστεύει ότι κανένας γύρω του δεν παίζει να σηκώνει 100 κιλά πάγκο μια επανάληψη, γιατί πολύ απλά αυτός γυμνάζεται πιο πολύ από όλους. Είναι ο Ρίντικ. Και πολλοί που ξέρεις που βγάζουν 22 έλξεις, δεν βγάζουν 22 σωστές έλξεις. Τώρα, γιατί μπορώ να βγάζω τόσες έλξεις στα 79 κιλά. Για αρχή, το πιο εύκολο, θα το πω για να φύγει από τη μέση, έχω σχετικά χαμηλό ποσοστό λίπους. Πολλοί οποίοι στο ύψος μου και είναι 79 κιλά, είναι κάπως παχουλή. Εγώ δεν έχω τόσο λίπος πάνω μου. Οπότε δεν έχω, ξέρεις, αυτό το και καλά άχρηστο κατά κάποιον τρόπο βάρος για να σηκώνω στην κάθε έλξη. Όλα αυτά αν εξαιρέσεις το εμπρόσθιο τμήμα του δεξιού ημισφαιρίου του εγκεφάλου μου. Κάτι άλλο. Γυμνάζομαι σφαιρικά, δηλαδή γυμνάζω όλο μου το σώμα αν εξαιρέσεις έναν δύο μύες που δεν γυμνάζω. Γιατί πολλοί λένε, ας πούμε, οι έλξεις θέλουν δικέφαλο. Δεν θέλουν μόνο δικέφαλο. Θέλουν επίσης ο πίστη δελτοειδή, αυτό εδώ πίσω. Θέλουν φτερό, θέλουν πλάτη, αυτά χοντρικά. Εγώ όλα αυτά τα γυμνάζω και σε ασκήσεις που γυμνάζουν πολλές μυϊκές ομάδες, έλξεις και τα σχετικά, αλλά και μεμονωμένα, δηλαδή με απομόνωση. Για όσους δεν ξέρουν τι είναι η απομόνωση, ας πούμε, μία άσκηση που γυμνάζει δικέφαλο είναι η έλξη. Σηκώνεις και γυμνάζει το δικέφαλο και τραβάς το χέρι σου. Αλλά επίσης γυμνάζει φτερό, οπίσθιο δελτοειδή και πλάτη. Μία άσκηση απομόνωσης για τον δικέφαλο είναι το να σηκώνεις το βαράκι έτσι. Που
δεν κάνει τόσο τέλεια απομόνωση όσο άλλες παραλλαγές αυτής της άσκησης. Ας πούμε, έχει μία κάθεσαι και είσαι καθισμένος κάπου με αυτά τα πόδια και έχεις το χέρι εδώ και σηκώνεις έτσι. Αυτές είναι ασκήσεις απομόνωσης. Ναι, ένας από τους καλύτερους τρόπους για να μπορείς να κάνεις πολλές έλξεις είναι απλά το να κάνεις έλξεις, ρε φίλε. Αλλά το να γυμνάσεις τον κάθε μη που χρειάζεται στις έλξεις με απομόνωση, ώστε να μπορέσεις πραγματικά να τον ζωρίσεις, να αυξήσεις την αντοχή και τη δύναμή του και τη μυϊκή του μάζα, γιατί πολλοί γι' αυτό γυμνάζονται, βοηθάει στο να κάνεις περαιτέρω έλξεις, να κάνεις έναν σοβαρό αριθμό έλξεων. Και αυτός είναι ο λόγος που μπορώ να κάνω πιο πολλές έλξεις από κάποια άτομα που έχουμε τα ίδια κιλά, αλλά έχουν πιο μεγάλο χέρι από μένα. Γιατί δεν έχουν φτερό ή δεν έχουν πλάτη ή ο πίσω δελτοειδή, κάτι τέτοιο. Γιατί μόνο ο δικέφαλος μόνος του δεν φτάνει για να κάνεις έλξεις. Όπως δεν φτάνει μόνη της μία ταινία για να περάσεις όμορφα με την παρέα σου σπίτι το βράδυ. Χρειάζεται και πίτσα. Όχι πίτσα, πίτσες. Επόμενος λόγος, έχω τις έλξεις στη γυμναστική μου. Και πάντα τις είχα. Πάντα. Ό,τι τύπου γυμναστική και αν έκανα, όχι πάντα, δεν έκανα παρκούρ, δεν γυμναζόμουν, απλά έκανα παρκούρ. Είχα κάποια πράγματα, κάποιες κινήσεις στο παρκούρ, γυμνάζω τους μύες που γυμνάζονται στην έλξη. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία αυτό, πάντα το γυμναζόμουν, είχα και έλξεις. Τώρα, ας πούμε, που σηκώνω κυρίως βάρη, έχω και έλξεις στην γυμναστική μου. Αυτό βοηθάει στο να θυμούνται οι μύες σου πώς σηκώνουν το σώμα σου με τις έλξεις. Είναι όπως αυτό που ανέφερα στο βίντεο με τα muscle ups. Πρέπει να κάνεις muscle ups για να μπορείς να κάνεις muscle ups. Δεν γίνεται απλά να γυμνάζεσαι και να γυμνάζεις τους μύες που χρειάζονται στο muscle up ή στις έλξεις και να ελπίζεις να βγάλεις πολλά muscle ups ή πολλές έλξεις. Γιατί οι μύες πρέπει να μάθουν να συνεργάζονται μεταξύ τους για να μπορέσεις να βγάλεις έλξη ή muscle up ή οποιαδήποτε κίνηση. Επίσης, πέρα από το ότι πάντα στη γυμναστική μου σχεδόν πάντα είχα έλξεις, κάνω έλξεις πολύ καιρό. Δηλαδή, κάποιος ξεκινά να κάνει έλξεις και ελπίζει μέσα σε ένα χρόνο να βγάλει 15. Αλλά τα προβλήματα είναι δύο. Μπορεί, ας πούμε, να έχει υψηλό μεταβολισμό, να είναι αρκετά αδύνατος και να δυσκολεύεται να βάλει μυϊκή μάζα. Δηλαδή, να είναι εκτομορφικός. Και να μην μπορεί να βάλει αρκετό χέρι, γιατί όταν εσύ γυμνάζεσαι και κάνεις έλξεις, βελτιώνεται ο μύσου σε αυτό και αντέχεις πιο πολλές, γιατί υπάρχει μια υπερτροφία ή τέλος πάντων διεγείρεται ο μυς στο να μπορεί να κάνει περισσότερες έλξεις. Αυτό για να γίνει όμως πρέπει να βάλεις μυϊκή μάζα ή πιο απλά να υπάρξουν αλλαγές στο σώμα σου, να υπάρξει βελτίωση. Και ένας εκτομορφικός δυσκολεύεται να έχει βελτίωση. Από την άλλη μεριά, κάποιος ο οποίος τίνει να είναι πιο χοντρός από ό,τι πρέπει, ενδομορφικός δηλαδή, αυτός έχει να σηκώσει πολύ βάρος. Αυτός στον ένα χρόνο μπορεί να μπορέσει να βγάλει 5. Γιατί θα ξεκινήσει από 0, γιατί είναι πολύ πιθανό να μην μπορεί να βγάλει ούτε μία. Υπάρχουν πολλοί οι οποίοι είναι κάπως χοντροί που δεν μπορούν να βγάλουν ούτε μία έλξη. Αυτός στον ένα χρόνο δεν θα βγάζει παραπάνω από 5. Ή μπορεί και να βγάζει, δεν έχω ιδέα. Εγώ αντίθετα, που κάνω έλξεις καιρό, είχα χρόνο να τις βελτιώσω. Γιατί καθώς κάνεις έλξεις, γυμνάζονται οι μύες που χρησιμοποιούνται στις έλξεις, μαθαίνουν να δουλεύουν μεταξύ τους. Και καθώς αυξάνεται το βάρος μου, επειδή κάνω έλξεις, το σώμα μου συνηθίζει το βάρος μου. Άλλος λόγος που μπορώ να κάνω πολλές έλξεις είναι το ότι στη γυμναστική μου έχω έλξεις όχι με το σωματικό μου βάρος σκέτο, αλλά βάζω τσάντα στην οποία όμως έχω μπουκάλια με νερό, κάποια γεμάτα για να δίνουν βάρος και κάποια άδεια ώστε να συγκρατούν τα γεμάτα στη θέση που πρέπει. Άμα το σκεφτεί με τη λογική, βγαίνει ο τρόπος με τον οποίο θα γίνει αυτό. Άμα θες να κάνεις αυτό το πράγμα, αυτή την τεχνική να χρησιμοποιήσεις, μπορείς με τη λογική σου να καταλάβεις πώς γίνεται, αλλά παίζει κάποια στιγμή να κάνω βίντεο περί αυτού, να δείξω δηλαδή πώς ακριβώς το κάνω, γιατί δεν είναι και τόσο αυτονόητο. Τίποτε δεν είναι αυτονόητο σε αυτή τη ζωή. Οπότε αυτό που έλεγα, κάνοντας έλξεις με μια τσάντα στην πλάτη η οποία έχει νερά, συνηθίζει το βάρος μου να χρησιμοποιεί τους μύες των έλξεων, τους μύες που χρησιμοποιείται στην έλξη, με πιο πολλά κιλά. Οπότε, χωρίς αυτά τα κιλά, μπορώ να κάνω πιο πολλές επαναλήψεις. Άλλος λόγος που μπορώ να κάνω πολλές έλξεις είναι η προπόνησή μου με την έννοια επαναλήψεις και διάλειμμα ανάμεσα στα sets.
Καταρχήν, το διάλειμμα ανάμεσα στα σετ το κάνω 45 δευτερόλεπτα. Παλιότερα το έκανα 30 δευτερόλεπτα, μισό λεπτό. Τώρα το κάνω 45 δευτερόλεπτα, επειδή σηκώνω βάρη. Αυτό βοηθάει στο να έχεις παραπάνω αντοχή. Πέρα από αυτό, οι επαναλήψεις που κάνω, παλιότερα ήταν, παλιότερα, μέχρι πριν από 2-3 μήνες, ήταν 10 με 18 επαναλήψεις, δηλαδή ήμουνα στο φάσμα αντοχής και λίγο στο φάσμα υπερτροφίας. Οι μισές επαναλήψεις είναι για υπερτροφία και οι πολλές επαναλήψεις είναι για αντοχή. Τώρα είμαι 8 με 16, δηλαδή είμαι λίγο πιο πολύ στο φάσμα υπερτροφίας και ακόμα είμαι στο φάσμα αντοχής. Αυτό σε βοηθάει στο να μπορούν οι μύες σου να διαχειριστούν την κούραση, τον μυϊκό κάματο, να σου το πω έτσι. Καθώς κάνεις εσύ μια επαναλαμβανόμενη κίνηση για πολλή ώρα, πολλές έλεξεις στην προκειμένη περίπτωση, οι μύες σου μπορούν να διαχειριστούν αυτή την κούραση. Μπορούν να κάνουν μια επαναλαμβανόμενη κίνηση, να θέτουν μια συγκεκριμένη δύναμη, μια συγκεκριμένη ισχύ για πολλή ώρα, για πολλές επαναλήψεις. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα, Αλάνια. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε, προσέχετε, μην σκίσετε κανένα κάλο. Πλάκα κάνω, γαμίστε το σπίτι τους κάλους. Μόνο προσέχετε, μην πάθετε μόλυνση. Επίσης, να κάνετε παντού έλξεις. Επίσης, όταν κάνεις έλξεις σε κάγκελο το οποίο είναι χοντρό, δηλαδή το χέρι σου δεν είναι έτσι, να πιάνεις δηλαδή το κάγκελο και να είναι εδώ, κάτσε βασικά γιατί δεν βλέπω τι δείχνω, εδώ, αλλά σε πιο χοντρό να είναι έτσι εδώ, να πιάνεις μπαπ έτσι, να είναι πολύ ρε φίλε, να το χουφτώνεις το κάγκελο, γυμνάζεται ο πύχης σου. Γιατί δυσκολεύεσαι να κρατηθείς σε εκείνο το κάγκελο και καλό να προσπαθήσεις να μάθεις να κάνεις έλξεις και σε χοντρό κάγκελο, όχι μόνο για να δώσεις μυϊκή μάζα στον πύχη, που και ο πύχης για να φαίνεται σωστό και ωραίο το χέρι και ισορροπημένο πρέπει να έχει υπερτραφεί και ο πύχης σου, αλλά επίσης άμα κάποιος πάει κόντρα στις έλξεις, γιατί κατά ψέματα οι έλξεις είναι η καλύτερη άσκηση για να κάνεις κόντρα με κάποιον, άμα σε πάει σε χοντρό θα κλάψει ο πύχης σου και δεν θα μπορέσει να βγάλεις, ας πούμε μπορείς σε λεπτό να βγάλεις 20, στο χοντρό μπορεί να βγάλεις 15 ή 10, λόγω του ότι δεν έχεις αρκετή δύναμη, αρκετή αντοχή στον πύχη σου, ώστε να κρατηθείς πάνω στο κάγκελο. Γεια σας!